βουλευτή Λασιθίου, τον κύριο Δερμητσάκη. Είναι μαζί μας εδώ. Μετά και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες με το Δήμαρχο για δύο ζητήματα, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Καλημέρα σας, κύριε Δερμητσάκη. Καλημέρα, κύριε Σακαράκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να ξεκινήσουμε με τι θέλετε. Και τα δύο επίκαιρα είναι έτσι. Θυμάμαι πάντως, μιας και κατά την άποψή μου το νερό είναι το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε πάλι, είχαμε τέτοια ζητήματα, ερχόταν πρωθυπουργοί, έφευγαν πρωθυπουργοί και θέταμε το θέμα. Πάλι το πρώτο νερό, 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 είχε πει συγκεκριμένα ο κ. Χρυστοφακάκης. Το θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, κύριε Σαγκαράκη, επειδή έχω την αίσθηση, σίγουρα το μεγαλύτερο, το πρώτο, καλά το είπατε, και το μεγαλύτερο, θα έλεγα εγώ, πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας είναι το θέμα του νερού. Και επειδή η δική μου η αίσθηση είναι ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό στην κεντρική κυβέρνηση πάνω το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή είναι ότι είναι σε άμεση συνάρτηση με την ίδια τη ζωή, με την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων εδώ, ζήτησα να γίνει αυτή η συνάντηση με τον Δήμαρχο για να, και για να ενημερωθώ περισσότερο, ας πούμε, από τον Δήμαρχο για αυτά τα θέματα, αλλά και κυρίως για να κάνω κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες, επειδή το θέμα αυτό το είχα παρακολουθήσει από κοντά όταν ήμουν βουλευτής και ήμουν αυτός που είχε ανακοινήσει το θέμα, το οποίο είχε βαλτώσει την κυριολεξία, οι μελέτες δηλαδή, και όλα αυτά ήταν στα συρτάρια όταν ήμουν βουλευτής, στο 7 μήνο ιδιαίτερα που ήμουν κυβερνητικός, ας πούμε, βουλευτής. Υπήρχε μια ευτυχή συγκυρία να έχει οριστεί εκείνες τις μέρες γραμματέας στο Υπουργείο Γεωργίας ένας προσωπικός μου φίλος, ο Δημήτρης Γελαλής, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ για να αρχίσουν οι μελέτες να κινητοποιούνται, γιατί σας λέω, ήταν στην κυριολεξία, είχαν βαλτώσει. Το θέμα τώρα, επειδή είναι άμεσο και οξύτατο, και οι λύσεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορούν, εγώ πρότεινα στον Δήμαρχο και κάποιες άμεσες λύσεις, αλλά κυρίως επειδή επήγει να γίνουν αυτά τα έργα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας, δηλαδή μιλάμε για την προσαγωγό, για τη λεκάνη ηρεμίας και όλα αυτά που τα έχουμε πει πολλές φορές. Πρότεινα στον Δήμαρχο να γίνει άμεσα ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να συγκροτηθεί μια επιτροπή από όλη την κοινωνία της Ιεράπετρας. Έθεσα και τον εαυτό μου στη διάθεσή τους, επειδή γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα μέσα στο Υπουργείο, να μεταβούμε άμεσα στην Αθήνα και να απαιτήσουμε, διαφορετικά δεν θα φύγω μέσα από το Υπουργείο, αν δεν μας δώσουν άμεσα λύση, διότι βάζοντας κάτω τα πράγματα και ξέροντας το ρυθμό που κινούνται, πιστεύω ότι αυτό το θέμα για να αρχίσει να υλοποιείται θα περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, δηλαδή μέχρι να βρεθούν κονδύλια, μέχρι, ας πούμε, οι μελέτες να γίνουν, να γίνουν οι δημοπρασίες, να περιμένουμε το χρόνο, ξέρω εγώ, το νόμιμο των εστάσεων και να υλοποιηθεί σιγά σιγά το έργο. Μιλάμε για ένα χρονικό ορίζοντα 2 χρόνων. Αυτό λοιπόν το έργο πρέπει να πάρει μια άλλη κατεπίγουσα διαδρομή, η οποία θα μικρύνει πολύ περισσότερο το διάστημα αυτό. Μέχρι όμως να γίνουν όλα αυτά τα έργα, τα οποία προϋποθέτουν βεβαίως ότι θα υπάρχουν και κάποιες βροχοπτώσεις, ώστε να μην χαθεί το νερό, πρέπει να γίνουν κάποια άμεσα πράγματα εδώ στην περιοχή μας. Και στη σκέψη μου, επειδή από χρόνια τώρα απασχολούμαι με τα κοινά και είχα κάνει μια πρόταση, και όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος επί νομαρχίας Παπατσάκωνα, η οποία δεν είχε περπατήσει τότε, για το νερό το οποίο υπάρχει στην παραλία της Παχιάμου, κυρία Τσακαράκη. Μιλάμε τώρα ότι, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι και έχω ακούσει από τους παλιότερους, υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού το οποίο εκβάλλει εκεί στην παραλία, εκεί που είναι τώρα η καντίνα. Όχι στη Μαλάβρα, ας πούμε, αλλά φαντάζομαι ότι... Μιλάω για την παραλία της Παχιάμου, στο σημείο που είναι τώρα η καντίνα. Εκεί περίπου υπήρχε παλιά μια τάφρος, στην οποία, γιατί υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού, κάτω... Υφάλμηρο και αυτό, όπως στη Μαλάβρα. Όχι, όχι, είναι σε άριστη ποιότητα νερό, το οποίο πάει μες στη θάλασσα. Δηλαδή μου έχουν πει άνθρωποι από εκεί ότι κολυμπάνε και το
υπάρχει γλυκό νερό εκεί, το οποίο βγαίνει εκεί στην παραλία σε μεγάλη ποσότητα μάλιστα, όχι, μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Εκεί λοιπόν με ένα έργο το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα, μπορεί ας πούμε να γίνει μια τάφρος και να τροφοδοτηθεί ας πούμε, υπάρχει ο αγωγός έτοιμος που κατεβάζει το νερό της Μαλάβρας σε κοντινή απόσταση, να διοχετευτεί αμέσως αυτό το νερό στο φράγμα. Υπάρχουν και κάποιες γεωτρήσεις που είχε ανοίξει παλιότερα το ΙΓΜΕ εκεί στην περιοχή του κάτω χωριού, στα Πλακούρια συγκεκριμένα και κάπου αλλού, που μπορούν ας πούμε να δώσουν μια ανακούφιση. Να δούμε επίσης το θέμα της αφαλάτωσης του ίδιου του νερού της Μαλάβρας πριν να μπει μέσα στο φράγμα. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη για τη διακοπή, υπάρχει μια προμελέτη ή νομίζω το συζητάγαμε πάλι τότε. Ήταν στα πλαίσια συζητήσεων περισσότερο, κύριε Τσακαράκη. Δεν υπάρχουν μελέτες. Όμως είναι έργα που μπορούν να κινηθούν άμεσα και υπάρχουν διαδικασίες κατεπίγουσες και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Δηλαδή, πώς να σας το μεταφέρω. Υπάρχει μια αγωνία αυτή τη στιγμή στον κόσμο η οποία δεν έχει γίνει αντιληπτή. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ από, από κάποια τηλέφωνα που έχω προσπαθήσει να πάρω. Σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα, αντιλαμβάνονται ότι η περιοχή στηρίζεται στο νερό του φράγματος των Πραμιανών, όμως ίσως δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι συνδεδεμένο με την ίδια την ύπαρξη της ζωής εδώ κάτω, δηλαδή της επιβίωσης. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Και για να γίνει αντιληπτό χρειάζονται δυναμικές ενέργειες. Δηλαδή, αυτή η επιτροπή που θα πάει στον Υπουργό θα βάλει αμέσως το θέμα ότι εμείς εδώ θα κατασκηνώσουμε. Δεν θα φύγουμε από εδώ μέσα εάν δεν δώσετε λύση. Σε τέτοιο βαθμό πρέπει να γίνει η κουβέντα για να αντιληφθούν ας πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και ο Δήμαρχος πραγματικά ήταν, κάνα μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, δέχτηκε το αίτημα που του έκανα και θα γίνει το συμβούλιο το έκτακτο μετά τις 20 του Φλεβάρη και θα συγκροτηθεί η επιτροπή από ό,τι τουλάχιστον με διαβεβαίωσε ούτως ώστε ας πούμε να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις, έτσι, αυτό με το νερό με τις παχιάς άμμου, δεν ξέρω πόσοι το γνώριζαν και είναι και ο αγωγός της Μαλάβρας περνάει κάπου εκεί, οπότε μπορεί να διαχετευθεί, λέω τώρα χωρίς το γνωρίζουν εκεί, το γνωρίζουν όμως και στο Δήμο μου είπε, διότι κατασκεύαζαν εκεί στην αποχέτευση που κάνουν, κατασκεύαζαν κάποιο έργο εκεί πέρα και όντως δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα μπετά τα οποία ρίχνανε από την πίεση του νερού που σας λέω πηγαίνει στη θάλασσα και γάμπτει. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Δερμητσάκη, να μην πηγαίνει ο καθής και μοναχός του στα Υπουργεία, να υπάρξει μια για όλο το Δήμο η Ράπτα, δηλαδή και το μακρύ διαλογικό θέμα. Γιατί συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα, μοναχός ο πρόεδρος του Συλλόγου. Και ξέρω μετά εγώ, πήγε το ΕΒΜΟ, Κουτσουρά. Δεν αποκτά, κυρία Τσακαράκη, τη δυναμική που πρέπει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ναι, σωστά. Και εγώ το δημοσιογραφικά το έχω έτσι σχολιάσει ότι δεν είναι σωστό. Καλά κάνουν, εννοείται ο καθένας. Αλλά όχι μόνο του ο καθένας. Είναι, αλλά μια συλλογική που να εκφράζει όλη την περιοχή, όλη την κοινωνία. Να πάμε, εγώ σας είπα και προσωπικά είπα στον Δήμαρχο ότι θέλω να είμαι σε αυτήν την επιτροπή, γιατί και τους ξέρω καλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί και τον ίδιο τον Υπουργό και αυτά, να πάμε εκεί όλοι μαζί και να αντιληφθούν ότι πραγματικά, ακόμη θα έλεγα να φύγει ο Σεβασμιότατος. Να έρθουν οι φορείς, οι πρόεδροι των φορέων, ο Αγροτικός Σύλλογος. Να μαζευτούμε 20 άτομα και να πάμε στο Υπουργείο. Μάλιστα. Όχι ο καθένας και μόνος του, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Έτσι, να είναι πολύ σωστό αυτό. Δεν είναι αρκεί δηλαδή το γεγονός ότι είπανε ας πούμε ότι ψάχνουμε κονδύλια και ξέρω. Δεν είναι. Υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα σε διάφορους κωδικούς και αφορούν και δίδονται ας πούμε σε έργα τέτοιας υψής της σημασίας ούτως ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες, να αποκτούν ταχύτητα οι διαδικασίες, να γίνονται οι διαδικασίες, σωστό,
και διαγωνισμός και αυτά, αλλά να παίρνουν μια άλλη ταχύτητα, να ξεφεύγουμε από τη γραφειοκρατία καταρχάς. Άντε τώρα να περιμένεις το κατάλληλο πρόγραμμα, το κατάλληλο... Να. Και υπάρχουν... Άμα η περιοχή θα έχει καταστραφεί. Μέχρι αυτή η χρονιά θα βγει, η επόμενη χρονιά πώς θα καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Να, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα είναι της περιοχής. Είναι μεγάλο θέμα. Αυτό, οπότε πρέπει να δράσουμε εγώ τώρα. Εγώ έχω μια αγωνία πάνω. Μπορεί να μην είμαι αγρότης, αλλά όλοι μας, όλη η κοινωνία, όλος ο κοινωνικός ιστός είναι συνδεδεμένος με την αγροτική παραγωγή. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Μάλιστα. Οπότε, αρκετές προτάσεις μπαίνουν στο τραπέζι για το πώς να βοηθηθούμε άμεσα, όπως αυτό το νερό που λέτε της Παχιάς Άμμου που τρέχει στη θάλασσα, να δούμε και τη Μαλάβρα, αν μπορεί να μπει μια μονάδα φαλάτωσης εκεί. Να ζητήσουμε στοιχεία από το ΙΚΜΕ για κάποιες γεωτρήσεις δοκιμαστικές που είχε κάνει, οι οποίες από τις πληροφορίες είχα τότε που ήμουν στην Ομαρχία, έχουν βρει μεγάλες ποσότητες νερού οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την περιοχή που λέμε στα Πλακούρια. Είναι η περιοχή στα χωριά μας εκεί κάτω, στο κάτω χωριό, κατεβαίνοντας αριστερά. Αυτή η πλαγιά, ας πούμε, λέγεται Πλακούρια. Εκεί, ας πούμε, θυμάμαι ότι είχαν ανοιχθεί κάποιες γεωτρήσεις με μεγάλη απόδοση. Να δούμε γιατί σφραγιστήκαν, γιατί δεν αξιοποιηθήκανε. Μήπως τώρα είναι η ώρα, ας πούμε, που το χρειαζόμαστε και αυτό το νερό μέχρι να δοθεί η λύση οριστική. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί το φάσμα της καταστροφής της περιοχής μας είναι ορατό, είναι πολύ κοντά. Πρέπει τα πάντα να τα αξιοποιήσουμε. Ακόμη και στο Γκόρακα, εκεί μέσα στο φράγμα, κάποια νερά που χάνονται, σε μια περιοχή που βουλιάζουν τα νερά και χάνονται, και αυτά ακόμη τα νερά πρέπει, και οτιδήποτε ας πούμε πάει χαμένο, τα νερά του Αουριού που έχει κλείσει τώρα ο αγωγός λόγω του... Ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πρόβλημα που επιδίστε από εκεί, κατεβαίνουν τα νερά και πιάνουν οι σωλήνες στο λεγόμενο λοφά. Ο λοφάς είναι μια ύλη πηχτή, η οποία αν δεν φύγει, τσιμεντοποιείται μέσα στις σωλήνες. Έχουν φράξει λοιπόν στις σωλήνες και δεν κατεβαίνει το νερό του Αουριού από τη θρυφτή. Πρέπει άμεσα, ας πούμε, να δοθεί λύση να ξεφράξουν οι σωλήνες και να μπει και εκεί στο πρόγραμμα να γίνει ένας επιφανειακός αγωγός που να μην φράζει με αυτόν τον περιβόητο λοφά. Και να ανακουφιστεί και εκεί η περιοχή, δηλαδή είναι κάτι και αυτό είναι, υπάρχουν κάποια νερά τα οποία αυτή τη στιγμή χάνονται. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όλα μαζί, αν τα συμμαζέψουμε, να ανακουφίσουμε λίγο την κατάσταση. Θα δοθούν λύσεις, τέλος πάντων, έτσι, που μας πάνε παραπέρα κάποια βήματα. Όλα αυτά που αναφερθήκαμε τώρα, ας πούμε, όλα αυτά θα δώσουν μια ανακούφιση. Σωστά. Μπορεί να μην λύσουν το πρόβλημα σε βάθος χρόνου, αλλά θα δώσω μια ανακούφιση και να επιμείνουμε στο μεγάλο, στα μεγάλα έργα που είναι για το φράγμα, η προσαγωγός, είναι η λεκάνη ηρεμία στο πρόγραμμα εκεί που θα δώσει μεγάλη ανακούφιση εκεί πέρα, να μην χάνονται τα νερά, γιατί και αν ακόμη τώρα βρέξει, δεν θα έρθουν τα νερά στο φράγμα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί όλοι παρακαλάμε πότε θα βρέξει, αλλά και πάλι θα έρθει μια μικρή ποσότητα νερού. Δεν είναι ότι θα λύσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραίες και σπουδαίες προτάσεις, κύριε Δερμιτζάκη. Ελπίζω να βάλουμε μια τάξη σε όλα αυτά, να τα ιεραρχήσουμε με κάποιο τρόπο και άμεσα να δοθούν λύσεις. Δηλαδή τους επόμενους μήνες, τόσο ας πούμε δύσκολα είναι τα πράγματα. Ωραία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε. Τίποτα. Να πω στον κόσμο να είναι περισσότερο ενεργός όσον αφορά τα προβλήματά του, γιατί και τις προάλλες που ήρθε ο Γενικός Γραμματέας εδώ στον ΤΟΕΒ, παρόλο που κάλεσε ο Αγροτικός Σύλλογος να γίνει μια κινητοποίηση, δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Πρέπει, εντάξει, αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση και μια απογοήτευση, διότι η γενικότερη πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα από μια ψευτοαριστερή κυβέρνηση μας έχει απογοητεύσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάτσουμε στον καναμπέ μας και στο σπίτι μας για να σταυρώσουμε τα χέρια. Ίσα-ίσα. Τώρα, και ιδιαίτερα και για τα τοπικά προβλήματα που υπάρχουν, πρέπει να είμαστε ενεγρηγόρσοι και να είμαστε σε επιφυλακή, διότι έχουν να κάνουν την ίδια μας τη ζωή.
Και βέβαια και για τα γενικότερα θέματα, σε κάποια άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας είναι εκ των ουκάνευ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με όλα αυτά ας πούμε, που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας πια, με την φτωχοποίηση των πάντων που βλέπετε ότι ο καθημερινός λογαριασμός του πολίτη δεν βγαίνει. Και είμαστε όλοι σε μια απελπιστική κατάσταση να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας, δεν τα καταφέρνουμε, κρέμεται σαν δαμόκλια σπάθη πάνω στα κεφάλια μας η κατάσχεση των περιουσιών, οι καθημερινές ανάγκες των οικογενειών. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα αυτά να περνάνε, να ξεπουλιέται ας πούμε μια πατρίδα και μια χώρα και εμείς να είμαστε απλοί θεατές. Αυτό θέλανε και δυστυχώς βλέπω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό λόγω και της απογοήτευσης που σας λέω το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να μας πάρουν από κάτω και να μας πιάσει ας πούμε αυτή η απεσιοδοξία. Ο ενεργός πολίτης έχει ελπίδα να πετύχει. Αυτή, δηλαδή... Για να δούμε, λοιπόν, αυτό είναι θέματα γενικής πολιτικής. Θα χαρώ να τα κουβεντιάσουμε σε άλλο χρόνο. Έχει μπόλικα θέματα, από τα σκάνδαλα μέχρι το Μακεδονία, μέχρι... Έχει πολλά θέματα που... καλό θα ήταν να δούμε και ακούσουμε και τις απόψεις σας. Κύριε Δερμητζάκη, μένουμε στο θέμα αυτό με το νερό και ένα μικρό σχόλιο για, για τους ανθρώπους που περιμένουν ή δεν ξέρω αν περιμένουν πια, δεν περιμένουν αποζημίωση, μια βοήθεια. Τέλος πάντων, γι' αυτό το... τις ζημιές που υπέστησαν. Αυτή είχα γράψει ένα σχετικό κείμενο πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες, και δεν το λέω για να κάνω σπέκουλα ή πολιτική, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Πραγματικά η σκέψη μου ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους. Διαβάζω σήμερα ότι θα αποζημιωθούν και αν αποζημιωθούν και όποτε αποζημιωθούν, μόνο όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ. Έχουμε δύο παραγωγούς. Ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή πιο κοροϊδεύουν. Είναι ασήμαντο ποσοστό, αφού ξέρουμε τώρα ότι οι παραγωγοί μας δεν μπορούσαν να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, αφού και ο ΕΛΓΑ στην ουσία δεν καλύπτει ποτέ σχεδόν τίποτα. Έπρεπε άμεσα το κράτος να δείξει τη στοργή, το άμεσα, όπως έγινε με τη Μάντρα Αττικής, κάτι ανάλογο. Με ένα βοήθημα άμεσο για τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, που είναι άνθρωποι που μείνανε καλά-καλά μετέωροι, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις. Να βοηθηθεί αυτός ο κόσμος, να γίνει πάγωμα των χρεών και των δανείων και στην εφορία και στις τράπεζες, να βοηθηθεί άμεσα αυτός ο κόσμος, διότι σας επαναλαμβάνω, πώς θα ξανακαλλιεργήσει. Θα χάσει και την περιουσία του. Έτσι. Θα χάσει το τέλος είναι και... Αυτό δεν ξέρω αν δεν κοστίζει. Αυτό είναι θεσμικό. Πρέπει να το δούμε και να γίνει και μια δημοσιογραφική έρευνα πολύ σοβαρή πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ οι πληροφορίες που έχω είναι ότι πάνω από 60% της αγροτικής γης είναι υποθηκευμένη. Και οι τράπεζες πλέον είναι αδυσόπιτες. Δεν χρωστάς, σε βγάζουν στο σφυρί, σου πουλάνε, βλέπετε, για 2.000 ευρώ, για 5.000 ευρώ, προχωρούν σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Πέρα από τα παραμύθια που σερβίρουν τώρα στις τηλεοράσεις ότι δεν γίνονται. Κατασχέσεις. Και υπάρχει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να παγώσουν τα δάνεια των ανθρώπων που καταστραφήκανε. Ή στην εφορία, ας πούμε. Έκανε ένα πολύ σωστό βήμα ο Δήμος, που δέχτηκε την πρόταση, ας πούμε, του Μιχάλη Μαχαιρά, για τα τέλη. Πάρα πολύ σωστό, για τα τέλη τα δημοτικά. Δείχνει ένα δρόμο. Μια αλληλεγγύη, μια βοήθεια, μια συμπαράσταση, ακόμη και στο ψυχολογικό κομμάτι, να αισθανθεί ο συνάνθρωπός μας δίπλα ότι δεν είναι μόνος του. Κάποιοι νοιάζονται, εγώ είχα προτείνει, αλλά δεν έγινε δεχτό τελικά, να γίνουν κάποιες μεγάλες συναυλίες. Θα μου πείτε, θα μαζευτούν ό,τι λεφτά μαζευτούν, ναι, αλλά και τα 1.000 ευρώ που θα δώσει αυτόν αυτή τη στιγμή που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, που πιθανόν να μην έχει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των παιδιών του, είναι και αυτό κάτι. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε σαν κοινωνία, το κράτος να γίνει, μου λένε ότι παρέχει κάποια κοινωνική στήριξη κλπ. Τίποτα στον κατατρεγμένο και στον κατεστραμμένο πολίτη είναι μακριά.
και οι παλιότερες αποζημιώσεις εδώ στην Ιερά Πέτρα δεν έχουν δοθεί. Ναι. Δεν ξέρω πότε έχει πάρει κάποιος αποζημίωση από εδώ. Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις. Mm-hmm. Ακόμα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Υπόσχομαι μια πολιτική συζήτηση. Αν πω και όλα είναι πολιτικά, αλλά να βάλουμε θέματα που είναι και εκτός τόπου. Όποτε όχι θέλετε, χρόνου, τόπου. Όποτε λοιπόν, θέλετε, είμαι στη διάθεση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νομίτα, για τον χρόνο. Καλημέρα σε όλους και καλό κουράγιο. Να είστε καλά, γεια σας. Yeah. Αυτά λοιπόν με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.